Φίλε και φίλοι, συντρόφισσες και σύντροφοι, δέκα χρόνια μετά τη δολοφονία του αντιφασίστα μουσικού Παύλου Φίσα από την ναζιστική εγκληματική οργάνωση της χρυσή αυγή, θα μπορούσε να πει κανείς, παίρνοντα υπόψη και τη γνώση και την εμπειρία που μεσολάβησαν μέχρι σήμερα, ότι αυτό το έγκλημα έχει ιστορία. Ήταν προδιαγεγραμμένο. Η γνωστή φράση του δολοφόνου Ρουπακιά στους αστυνομικούς που τον συνέλαβαν «Είμαι δικό σας της χρυσή αυγή δεν ήρθε από το πουθενά. Ήταν με μια νέα το αποκορύφωμα και η συμπυκνωμένη έκφραση μιας μακρόχρονης τάσης ενθάρρυνσης και ανοχής στη δράση της χρυσή αυγή και άλλων εγκληματικών φασιστικών μορφωμάτων. Από την αστυνομία, τις διοκτικές αρχές και τη δικαιοσύνη, αλλά και ισχυρούς επιχειρηματίες συνολικά το πολιτικό σύστημα. Συγκεκριμένα για τη σχέση της με την αστυνομία είναι χαρακτηριστικά τα στοιχεία που αποδείχτηκαν και μέσα από τη δίκη της Χρυσής Αυγής, όπως η περίπτωση της κατηγορούμενης αστυνομικού πόπορη στην αστυνομική διεύθυνση του ΠΥΡΕΑ βασικού συνδέσμου και πληροφοριοδότη της χρυσή Αυγής για να διαπράττει τις εγκληματικές επιθέσεις και να διαφεύγουν τα μέλη της στη σύλληψη, ο ρόλος των αστυνομικών διοικητών Γιοβανίδη στην Νίκαια και Σκάρα στον Άγιο Παντελεήμονα, η απαθής ή η χαλαρή στάση αστυνομικών μέχρι σκανδαλώδους σημείου, προφανώς με άνωθεν εντολές, όπου εκτελήσονταν εγκληματικές επιθέσεις σε βάρον αντιπάλωσης, όπως στην επίθεση στο ΠΑΜΕ που προηγήθηκε, αλλά και την ίδια τη δολοφονία του ΦΙΣΑ. Καθώς και η συμμετοχή της σε επιχειρήσεις καταστολής ως παρακρατική δύναμη, όπως για παράδειγμα στο παλιό εφετείο της Αθήνας για την εκδίωξη μεταναστών. Φυσικά, οι διασυνδέσεις της ξεκινούν από πολύ παλιότερα. Σύμφωνα με απόρριτη έκθεση της κρατικής ασφάλειας για τη Χρυσή Αυγή του 1999, που ήρθε στο φως της δημοσιότητας λίγα χρόνια μετά, διαπιστώνεται μεταξύ άλλων ότι η οργάνωση διατηρεί πολύ καλές και επαφές με ενεργή αξιωματικού και μόνιμους υπαξιωματικού τη Ελλάδα και του στρατού, αλλά και με αποστράτου. Στο παρελθόν, κατά τη διάρκεια των επαιτίων τη 17η Νοέμβρη του Πολυτεχνείου, αλλά και άλλων εκδηλώσεων, η αστυνομία του προμήθευε με ασυρμάτου και κλόπ για να εντοπίζουν και να χτυπούν διαδηλωτέ εμφανιζόμενοι ω δίθεν αγανακτισμένοι πολίτε. Τα περισσότερα μέλη τη Χρυσή Αυγή οπλοφορούν παράνομα, προμηθευόμενα όπλα από βουλευτέ παρουσιαζόμενοι ω συνοδοί του. Ο Χάρη Κουσουμβρή, για πολλά χρόνια ηγετικό στέλεχο τη Χρυσή Αυγή, στο σχετικό βιβλίο που εξέδωσε μετά την αποχώρησή του από τη Χρυσή Αυγή, επιβεβαιώνει από τα μέσα τι γνώριμε εικόνε συνεργασία Χρυσή Αυγή Αστυνομία που έχουμε αντικρίσει κατά καιρού και επισημαίνει ότι αυτή γινόταν με εντολή του αρχηγού της Χρυσής Αυγής αλλά και η αντιμετώπιση από τις εισαγγελικέ αρχές ήταν τουλάχιστον ανεκτική για να χρησιμοποιήσουμε μια επική έκφραση. Ως προς τη δράση της, δεκάδες ποινικέ υποθέσεις για επιθέσεις της έμεναν για χρόνια στα σερτάρια, όπως για παράδειγμα η άγρια επίθεση στο κοινωνικό στέκι συνεργείο στην Ηλιούπολη με τη συμμετοχή των στελεχών της Λαγού και Μίχου. Η λαϊκή κατακραυγή που ξεσηκώθηκε για την εγκληματική δράση της μετά τη στιγερή δολοφονία του Παύλου Φίσα, σε συνδυασμό με το γεγονό ότι η Χρυσή Αυγή είχε ήδη επιτελέσει κατά μεγάλο μέρο το βρώμικο ρόλο τη στην υπηρεσία του συστήματο, συντέλεσαν στην πολύ καθυστερημένη βέβαια ποινική δίωξή τη. Ωστόσο, και η δίκη που ακολούθησε πραγματοποιήθηκε μέσα σε ιδιαίτερα αντίξω συνθήκε. Είχαμε να αντιμετωπίσουμε ω πολιτική αγωγή την προκλητική στάση τη εισαγγελέα τη έδρα που επιχειρούσε από την αρχή ακόμα τη δίκη να αποδομήσει το κατηγορητήριο με αποκορύφωση την απαράδεκτη αθωτική τη πρόταση. Του τραμπουκισμού και τι επιθέσει των χρυσαυγητών μέσα και έξω από το δικαστήριο, σε μάρτυρε κατηγορία, ακόμη και σε συνηγόρου τη πολιτική αγωγή, στην προσπάθειά του να αποπροσανατολίσουν και να παρελκύσουν τη διαδικασία. Τι γενικότερε αρνητικέ συνθήκε διεξαγωγή τη, όσον αφορά την αρχικά ακατάλληλη δικαστική αίθουσα και τη χρέωση των δικαστών με άλλες υποθέσεις που οδήγησαν και στην καθυστέρηση της ολοκλήρωσής της στον πρώτο βαθμό με ευθύνη των κυβερνήσεων της Νέας Δημοκρατίας και του ΣΥΡΙΖΑ. Όμως και η πρωτόδικη απόφαση, παρά την αναγνώριση του εγκληματικού ναζιστικού χαρακτήρα της χρυσή αυγή, που προέκυψε μέσα από συντριπτικά και αδιάσυστα αποδεικτικά στοιχεία, επιφύλαξε επί Ποινέ στου Χρυσαυγήτε, με τη βοήθεια και του νέου ποινικού κώδικα που ψήφισε ο ΣΥΡΙΖΑ και διατήρησε η Νέα Δημοκρατία. Ενώ υποβίβασε την υπόθεση της δολοφονικής επίθεση στου κομμουνιστές και συνδικαλιστέ του ΠΑΜΕ, μετατρέποντα το κακούργημα της απόπειρα ανθρωποκτονία στα πλημελήματα των επικίνδυνων και απλών σωματικών βλαβών, οδηγώντα έτσι την κατηγορία στην παραγραφή τη. Αναφέρθηκε πριν σε αυτό. Και ο σύντροφο ο Θα πρέπει επίση να επισημανθούν οι μεταγενέστερε αποφάσει αποφυλάκηση καταδικασμένων στελεχών τη, όπω του Πατέλη, οι οποίε ανατράπηκαν τελικά, ύστερα και πάλι από την κατακαρβή που ξεσηκώθηκε. Φίλε και φίλοι, αμέσω μετά την έκδοση της πρωτόδικη απόφασης, ω πολιτική αγωγή των κομμουνιστών και συνδικαλιστών του ΠΑΜΕ, δηλώσαμε ότι δεν δικαιολογείται καμία αυταπάτη, κανένα εφησυχασμό. Οι ναζιστικέ επιθέσει στη Σταυρούπολη, τον Εύωσμο και την Ηλιούπολη τη Θεσσαλονίκη, με την ανοχή τη αστυνομία, ένα χρόνο μόνο μετά την έκδοση τη απόφαση, όπω και σε μια σειρά άλλε περιοχέ τη χώρα, η ανενόχλητη δράση του ναζιστή εγκληματία Κασιδιάρη μέσα από τη φυλακή μέχρι σήμερα, στον οποίο επιτρέπεται να διευθύνει απρόσκοπτα το κόμμα του Όπω βέβαια και η υπερπροβολή τη υποψηφιότητά του στο όνομα δίθεν τη αντιμετώπιση τη, είναι κάποια μόνο στοιχεία που επιβεβαιώνουν την προηγούμενη εκτίμησή μα. Και αυτό το είπαμε, γιατί γνωρίζουμε ότι οι ρίζε του φασισμού βρίσκονται βαθιά μέσα στο καπιταλιστικό σύστημα. Είναι η αναγκαία και πολύτιμη πολιτική εφεδρεία του, που ρίχνει στη μάχη για να κάνει τη βρώμικη δουλειά, να φοβήσει και να χτυπήσει το εργατικό λαϊκό κίνημα να διαδώσει τον αντικομουνισμό, να εμφανίσει σοσιαλδημοκρατικέ και φιλελεύθερες κυβερνήσει ω δίθεν το μικρότερο κακό, να εγκλωβίσει τη λαϊκή δυσαρέσκεια. Και η ιστορία τη Χρυσή Αυγή, όπω ξετυλίχθηκε μέσα και από τη δίκη τη, αυτό αποδεικνύει. Η συνειδητή ανοχή και ενθάρρυνση για δεκαετίε τη εγκληματική πολιτική δράση τη από το αστικό κράτο και του θεσμού του. Την προετοίμασε και την κράτησε ετοιμοπόλεμη για την αξιοποίησή της στα δύσκολα, όπως πράγματι συνέβη την περίοδο της προηγούμενης βαθιάς οικονομικής καπιταλιστικής κρίσης. Τότε που όλο το αστικό πολιτικό σύστημα, τα κόμματα και τα μέσα μαζικής ενημέρωσης από τη μια την ξόρκιζαν και από την άλλη φλέρταραν ανοιχτά ή κρυφά μαζί τη, υιοθετούσαν μέρος και το σύνολο της ρητορική της. Δεν έχει παρά να θυμηθεί κανείς Εντελώ ενδεικτικά και πάλι, από τη μια την υπόθεση του Χρυσαυγήτη Μπαλτάκου, γραμματέα του Υπουργικού Συμβουλίου Επικυβέρνηση Νέα Δημοκρατία, τι δηλώσει κορυφαίων στελεχών και βουλευτών τη με χιδαίο ρατσιστικό και αντικομουνιστικό περιεχόμενο. Και από την άλλη, τι πλατείε των αγανακτισμένων, όπου με ευθύνει και του ΣΥΡΙΖΑ, κάτω από τη θολή αντιμνημονιακή ομπρέλα, Ανέπτυσε η Χρυσή Αυγή τη δράση τη ω δίθεν αντισυστημική δύναμη. Τι εκδηλώσει τη κυβέρνηση ΣΥΡΙΖΑ στο Κατσελόριζο με τη συμμετοχή του εγκληματία Ναζιστή Κασιδιάρη, τη συγκυβέρνησή του με του ακροδεξιού Ανέλ. Επιπλέον, είναι αποκαλυπτικά τα στοιχεία που αναδείχθηκαν στη δίκη τη Χρυσή Αυγή, με τη συμβολή τη πολιτική αγωγή βέβαια των κομμουνιστών και συνδικαλιστών του ΠΑΜΕ, για τι στενέ σχέσει τη Χρυσή Αυγή με του εργολάβου τη ναυπηγοεπισκευαστική ζώνη του περάματο με στόχο το χτύπημα του ταξικού σωματείου και τα δικαιώματα των εργατών, οι δεκάδε ερωτήσει που έκανε στη Βουλή ζητώντα φοροελαφρύνσει και άλλα προνόμια για του εφοπλιστέ. Οι αγαστέ σχέσει των ναζιστών και φασιστών με το κεφάλαιο και τους του κρατικού θεσμού του προκύπτει μέσα από τη διεθνή ιστορική εμπειρία, όπως εύστοχα παρατηρεί ο Βρετανός μελετητής του ναζιστικού και φασιστικού φαινομένου Παλμεντάτ στο βιβλίο του «Φασισμός και κοινωνική επανάσταση» που κυκλοφορεί από τις εκδόσεις της σύγχρονης εποχής. Μελετώντας την πείρα από την εκδήλωσή του την περίοδο του Μεσοπολέμου αναφέρει «Ο φασισμός κατάφερε να αυξήσει την ισχύ του στη βάση αυτών των προβλημάτων και να δημιουργήσει τους ένστολους σχηματισμούς του μόνο διότι είχε προστασία και βοήθεια από τα πάνω, από την κρατική μηχανή, από την αστυνομία και το στρατό, το δικαστικό σώμα, ακόμα και τους ισχυρούς καπιταλιστές. Έως ότου κατέλαβε τελικά την εξουσία. Το αστικό κράτος και οι θεσμοί του λοιπόν ούτε θέλουν ούτε μπορούν ποτέ να ξεκόψουν οριστικά από το φασισμό. Οι μεταβολέ τη τάση του αστικού πολιτικού συστήματο, των κυβερνήσεων και τη δικαιοσύνη απέναντι στι ναζιστικές και φασιστικέ οργανώσει, ενίσχυση ή αντίστροφα προσωρινό περιορισμό της δράση του, όπω δείχνει και το παράδειγμα τη Χρυσή Αυγή, υπαγορεύονται από τι εκάστοτε προτεραιότητε και ανάγκε τη αστική τάξη. Είναι αναγκασμένη φυσικά στου σχεδιασμού τη να παίρνει υπόψη και τις διαθέσεις του κόσμου, την κατακραυγή που δημιουργούν οι εγκληματικές πράξεις τους, όπως στη συγκεκριμένη περίπτωση η στιγερή δολοφονία του Παύλου Φίσα. Επομένως, με το φασισμό δεν τελειώσαμε, αφού δεν τελειώσαμε με το σύστημα που τον γεννά και τον τρέφει, επειδή τον έχει ανάγκη. Γι' αυτό, όπως έγραψε και ο Μπρέχτ, ο φασισμός δεν μπορεί να πολεμηθεί, παρά μονάχος καπιταλισμός στην πιο ομοί και καταπιεστική του μορφή, όσο ο πιο θρασής και ο πιο δόλιος καπιταλισμός. Φίλες και φίλοι, συντρόφισσες και σύντροφοι, έχουμε ήδη συσσωρεύσει σημαντική γνώση και πλούσια εμπειρία για το ρόλο του φασισμού και την αντιμετώπιση του στις γειτονιές, στους χώρους δουλειά και μόρφωσης, ακόμη και μέσα στις δικαστικές αίθουσες. Μπορούμε και πρέπει να τις μετουσιώσουμε σε πηγή νέας, πιο βαθιά συνειδητοποίηση και έμπνευση, σε αγώνα που να στοχεύει το πραγματικό αντίπαλο, τη, ρίξη, τη ρίζα του κακού, δηλαδή τη βάρβαρη δικτατορία του κεφαλαίου, σε όλες τις μορφές της. Αυτό εξασφαλίζεται μόνο σε συμπόρευση με το ΚΚΕ, τον πιο συνεπή αντίπαλο του φασισμού, τη δύναμη που αντιμάχεται συνολικά το σύστημα που τον γεννά και τον τρέφει. Προχωράμε λοιπόν αποφασιστικά μπροστά για να πάρουν αληθινή εκδίκηση τα όνειρα όλων των θυμάτων του φασισμού όλων των ανθρώπων του καθημερινού μόχθου, όλων των καταπιεσμένων και κατατρεγμένων στη χώρα μας και όπου γης, για μια κοινωνία ελεύθερη, απαλλαγμένη από τα δεσμά της εκμετάλλευσης ανθρώπου από άνθρωπο.